το ότι η εικόνα της Ιδωμένης τιμά το κράτος μας, αλλά δεν τιμά τους ίδιους τους κατοίκους της Ιδωμένης. Αυτό θέλετε να σας πω. Γιατί δυστυχώς η κατάσταση εδώ και πάρα πολλές μέρες στην Ιδωμένη είναι εκτός ελέγχου. Είναι εκτός ελέγχου γιατί καθημερινά οι ροές είναι αμύωτες προς την Ιδωμένη. Δυστυχώς με τα πόδια, με ταξί, φτάνουν στην Ιδωμένη καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή ίσως στην Ιδωμένη να υπάρχουν και περισσότεροι από 14.000. Ζητάμε εδώ και πάρα πολλές μέρες να γίνει μια απομάκρυση πολλών ανθρώπων από την Ιδωμένη, διότι ο καταβλισμός, έχουμε πει πολλές φορές, μπορεί να φιλοξενήσει 3 έως 4.000 άτομα. Μιλάμε για 10.000 επιπλέον άτομα να ζουν κάτω από άθλιες, ειλικρινά συνθήκες. Ο καιρός όλοι γνωρίζουμε πώς είναι. Και επειδή φοβόμαστε ότι τέτοιες εκρηκτικές καταστάσεις όπως είχαμε προχθές θα ξανασυμβούνε και επειδή ίσως να υπάρχει και βία, γιατί ο άνθρωπος όταν φτάνει στην εξαθλίωση, όταν βλέπει να έχουν τελειώσει τα χρήματά του, όταν βλέπει την ελπίδα του για ένα καλύτερο αύριο, ειλικρινά να χάνεται, είναι ικανός για όλα. Ζητάμε την αποσυμφόρηση της Ιδωμένης και τη ζητάμε να γίνει άμεσα. Κυρία Σουπηρή, τώρα για να τα πάρουμε ένα-ένα, φεύγοντας από τα πρώτα σχόλια, δηλαδή αυτή την κατάσταση εκτός ορίων, την οποία βλέπετε, καταγράφετε, ζείτε ουσιαστικά, μάλλον αυτό θα έπρεπε να πω, ζείτε αυτή την ώρα. 14.000 άνθρωποι σε ένα καταβλισμό που έστησαν ουσιαστικά οι ίδιοι. Δεν υπάρχει καμία υποδομή μέσα σε λάσπη, μέσα σε νερό, μέσα στο απόλυτο κρύο και όλα αυτά με την ελπίδα ότι θα ανοίξουν τα σύνορα. Πιστεύετε βάσει αυτών που ακούτε, βάσει αυτό που σας λένε ενδεχόμενα οι ίδιοι οι πρόσφυγες, ότι είναι αποφασισμένοι να μείνουν εκεί, περιμένουν ενδεχόμενα αυτή τη νέα σύσκεψη, τη νέα σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας 16-17 του μήνα, μήπως και αλλάξουν τα πράγματα? Ναι, η αλήθεια είναι ότι την περιμένουν. Η αλήθεια είναι ότι περιμένουν. Περιμένουν να δουν τα αποτελέσματα της συνόδου. Αλλά πέρα από αυτό είναι και πάρα πολλά άτομα τα οποία είναι απελπισμένα και ναι, θέλουν να επιστρέψουν, θέλουν να πάνε σε κάποια κέντρα φιλοξενίας. Η Ιδωμένη δεν είναι προορισμός, μάλλον η Ελλάδα δεν είναι ένας τόπος που θέλουν και οι ίδιοι να μείνουν. Θέλουν να φύγουν, να πάνε στην Ευρώπη. Δυστυχώς τα σύνορα έχουν κλείσει οριστικά. Έχουν κλείσει οριστικά για 2 χρόνια, ίσως να κρατήσει και περισσότερο. Δεν είναι δυνατόν να συγκεντρώνονται στην Ιδωμένη, να αφήνουν να έρχονται όλο και περισσότεροι στην Ιδωμένη από τη στιγμή που γνωρίζουν ότι τα σύνορα είναι κλειστά. Καλά, ακούγαμε πριν από αρκετές ημέρες να μας λένε, κυρία Σουπλή, ότι λαμβάνεται πρωτοβουλία από την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, έτσι ώστε να καλυφθούν οι αστοχίες της κεντρικής πολιτικής κοινής του κεντρικού πολιτικού του κεντρικού πολιτικού κράτους, καθώς δεν υπάρχει μέρημνα για τους ανθρώπους αυτούς, προκειμένου να ενημερωθούν ότι δεν μπορούν να μείνουν, ότι τα σύνορα θα είναι κλειστά, ότι θα πρέπει να φύγουν άμεσα διότι ελοχεύουν κίνδυνοι για την υγεία τους, για τα παιδιά τους. Ό,τι ακούμε και καταγράφουμε, όπως το κατέγραψε και ο Λευτέρης ο Κουμαντάκης, τον οποίο γνωρίσατε και εσείς από κοντά εκεί πάνω στην Ιδωμένη. Πείτε μου αλήθεια, ποια είναι η παρέμβαση τοπικής αυτοδιοίκησης, ποια είναι η παρέμβαση του κράτους αυτή την ώρα για τη βελτίωση των συνθήκων, αν μη τι άλλο, ή απλά είμαστε σε εκείνο το μοτίβο που λένε θα καταλάβεις από μόνος σου ποιο είναι το πρόβλημα και άρα θα αναγκαστείς και να φύγεις, γιατί και αυτό έχει ακουστεί? Ναι, δεν θέλουν, από ό,τι είπανε, δεν θέλουν να ασκήσουν βία, δεν θέλουν με τα ΜΑΤ να πάρουν τους ανθρώπους αυτούς. Μα δεν είναι αυτό το ζητούμενο και δεν πάω εκεί, έτσι. Αλλά δεν μπορούμε να τους αφήνουμε να ζουν και κάτω από αυτές τις άθλιες συνθήκες. Θα πρέπει να μεταφερθούν σε άλλα κέντρα φιλοξενίας, τα οποία από ό,τι μας είπαν ετοιμάζονται, θα ετοιμαστούν ίσως σε 2 εβδομάδες, οπότε τότε ίσως να μεταφερθούν οι άνθρωποι από την Ιδωμένη. Ειλικρινά σας μιλάω. Θα πρέπει να είστε από κοντά για να δείτε τις εικόνες που επικρατούν στην Ιδωμένη. Οι κάτοικοι της Ιδωμένης από την άλλη έχουν δείξει την ανθρωπιά τους, ειλικρινά. Πόση ανθρωπιά μπορούμε να δείξουμε? 120 άνθρωποι είμαστε σε ένα μικρό χωριό, το οποίο το βλέπουμε να καταστρέφεται καθημερινά.
ο καταβλισμός είναι μέσα σε καλλιεργημένες εκτάσεις, είναι μέσα σε χωράφια. Χωράφια τα οποία οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της Ιδωμένης, από αυτά ζούνε. Από αυτά περιμένουν να πάρουν χρήματα για να βγάλουν τα έξοδά τους για όλη τη χρονιά. Δεν μπορούμε να καταστρέφουμε τους πάντες. Ειλικρινά, θα πρέπει να γίνει άμεσα, ειλικρινά σας μιλάω, ότι η πρώτη μέρη να είναι η εκένωση της Ιδωμένης. Δεν γίνεται να υποστούμε περαιτέρω οικονομική ζημία στις καλλιέργειες. Δήμος και περιφέρεια, τι σας λένε πάνω σε αυτό, κυρία Σουπλή? Δεν έχουν στείλει ακόμα. Ο Δήμος κάνει ό,τι μπορεί. Εγώ μεταφέρω τα προβλήματα της τοπικής κοινότητας Ιδωμένης στον Δήμαρχο και ο Δήμαρχος με τη σειρά του κάνει τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να βοηθήσει την τοπική κοινότητα Ιδωμένης. Χρήματα δεν έχουμε πάρει από πουθενά. Από πουθενά. Ειλικρινά σας μιλάω, από πουθενά. Μας έχουν αφήσει στο έλεος μας. Μάλιστα. Εχθές είχαμε την πρώτη επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στην Ιδωμένη. Είχαμε την επίσκεψη από τον κύριο Αβραμόπουλο και από τον κύριο Μουζάλα. Έρχονται, βλέπουν τις εικόνες και ειλικρινά δεν ξέρω, θα πρέπει να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Λέτε ωστόσο ότι μετά από 2 εβδομάδες ενδεχόμενα λίγο να αποσυμφορηθεί η περιοχή, έτσι όπως κομψά χρησιμοποιείται αυτός ο όρος, με τη δημιουργία νέων κέντρων εκεί κοντά στην περιοχή, γιατί προς το παρόν υπάρχει και η άρνηση των ίδιων των προσφύγων μεταναστών να απομακρυνθούν, ευελπιστώντας ότι θα ανοίξουν τα σύνορα, έτσι. Εάν θα γινόταν οργανωμένα, πιστεύω, η ενημέρωση όλων αυτών των ανθρώπων ότι δεν θα ανοίξουν τα σύνορα, ίσως να μην είχαμε αυτές τις εικόνες που έχουμε σήμερα στην Ιδωμένη. Μάλιστα. Στην περιοχή μόνο εθελοντικές οργανώσεις, μόνο εθελοντές από όλη την Ελλάδα, μόνο γιατροί, ναι? Ναι, έτσι ακριβώς. Βέβαια και μία μονάδα του Κελπνό που ήρθε πριν από λίγο καιρό και έχει εγκατασταθεί κάτω στο καταβλισμό εκεί στην Ιδωμένη για να εξυπηρετεί καταστάσεις. Άλλωστε γνωρίζουμε ότι κάτω από αυτές τις καιρικές συνθήκες έξω όταν μένουν οι άνθρωποι είναι όλοι άρρωστοι, υπάρχουν προβλήματα με τα μικρά παιδιά, έχει πολλές έγκυες γυναίκες, αναπνευστικά προβλήματα, γαστρεντερίτιδες. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι πάρα πολλά και όταν δεν υπάρχει μηχανισμός του κράτους, ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα λυθούν αυτά τα προβλήματα. Μάλιστα. Με 2 κουβέντες βάλαμε όλο το πλαίσιο μέσα, από το πώς οι μόνιμοι κάτοικοι μέχρι και οι μετανάστες ζουν μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες αυτή την ώρα και ποια είναι τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται, αλλά και με την απουσία του κράτους από την άλλη. Κυρία Σουπλή. Ναι, γιατί αυτό που είχαν πει, συγγνώμη, ακούμε από όλους ότι δεν θα μετατρέψουν τη χώρα σε αποθήκη ψυχών, αλλά δυστυχώς έχουν μετατρέψει την Ιδωμένη σε αποθήκη δυστυχισμένων.